κύριε Μιχαηλίδη, Λεμεσανό, στην Λεμεσό, ένας από τους πρώτους τελικούς μετά την έναρξη της πανδημίας. Θέλω να σταθώ πρώτα σε αυτό. Πώς ζήσατε εσείς ως επικεφαλής του Κυπριακού Αθλητισμού αυτόν τον αγώνα μέσα σε αυτές τις συνθήκες? Μας έχουν λείψει τέτοια παιχνίδια με την πανδημία. Χαίρομαι που έγινε αυτό το παιχνίδι. Ήταν αμφίροπο. Δεν παρακολουθώ συχνά μπάσκετ, αλλά ενθουσιάστηκα από την δράση και από το αμφίροπο του παιχνιδιού. Συγχαρητήρια στην Ανόρθωση, συγχαρητήρια και στην ΑΕΛ. Ο ΚΟΑ είναι εδώ για να χαρεί μαζί με τους νικητές, να συγχαρεί τους ιτσιμένους και να βοηθήσει τα σωματεία να συνεχίσουν την προσπάθεια. Πρόσφατα είπατε, κάνατε τη διάσκεψη τύπου για την επανεκκίνηση του αθλητισμού. Πώς βλέπετε εσείς τον αθλητισμό να επανεκκινεί το επόμενο διάστημα, σε τι πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι στον χώρο του αθλητισμού? Ναι, σιγά σιγά, αγαπητέ μου Ρόδοτε, ο αθλητισμός θα ξαναμπεί στη ζωή μας, σταδιακά επανεκκινεί. Βλέπετε τη μαγεία αυτού του παιχνιδιού, το χάρηκα και λίγη υπομονή ακόμη, όλα θα τακτοποιηθούν. Και μια τελευταία γρήγορη ερώτηση. Ήσασταν coach σε ΑΕΛ και από όλα στο ποδόσφαιρο. Ίσως να ζηλέψατε λίγο που διαλέξατε λάθος άθλημα. Είμαι του ποδοσφαίρου, αλλά αγαπώ όλα τα αθλήματα. Κύριε Μιχαλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το κάνουμε πασχετικό τον άντρα τον Μιχαλίδη. Αυτό...